Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και σήμερα μαζί μηνύματα Ορθοδοξίας. Μας αξιώνει ο Θεός και είμαστε πάλι κοντά σας σε μια νέα εκπομπή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αποκάλυψη, μιας και έχουμε αρχίσει μερικές εκπομπές με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος λόγω εκτάκτου ανάγκης και κολλήματος δεν είναι σήμερα μαζί μας, τον έχουμε όμως στην προσεχή μας εκπομπή, συν Θεό, αν θέλει ο Θεός. Και πριν αρχίσουμε το θέμα της Αποκαλύψεως, που είναι τόσο σημαίνον και σπουδαίο, διότι μέσα από αυτό το κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, το βιβλίο της Αγίας Γραφής, περνάει όλο το παρελθόν της Εκκλησίας, αλλά και το μέλλον της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή είναι βιβλίο εσχατολογικό όπως λέγεται. Ολοκληρώνει δηλαδή αυτήν την κατάσταση που έρχεται στον κόσμο και μας προειδοποιεί ο Κύριος για να λάβουμε τα μέτρα μας, όπως σε έναν πόλεμο, σε μια μάχη πρέπει να ξέρει κανείς τι όπλα έχει ο εχθρός, που βρίσκεται, για να μπορεί να τον αντιμετωπίσει, να μην υποστεί τον λεγόμενο ευνηδιασμό. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως, το οποίο έχει κατά δύναμη εξηγήσει ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει ιδρύσει και τον Ορθόδοξο τύπο, περιγράφει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται κανείς για να ξέρει και λίγο την εκκλησιαστική του ιστορία, δηλαδή όταν μιλάει για τον επίσκοπο της Εφέσου που θα δούμε σήμερα, θα μιλήσει για την Έφεσο και για τους χριστιανούς εκεί. Θα μιλήσει για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας της Εφέσου, και τον Άγιο Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος έγραψε και την Αποκάλυψη και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο οποίος είναι συνεχιστής του έργου του Αποστόλου Παύλου. Στην Έφεσο ήταν και ο Άγιος Ιωάννης όταν εξορίστηκε και ήρθε στην Πάτμο. Πριν όμως μπούμε στο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, από εκεί που είχαμε μείνει, να πούμε δύο λόγια για το θέμα των ταυτοτήτων, που είναι καυτό θέμα σήμερα, και ασφαλώς ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει περισσότερο είναι ο Σεβαστός Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος. Ο κύριος Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ταυτότητες. Έχει συγγράψει λοιπόν πολλά βιβλία και ανάμεσα σε αυτά το τελευταίο με τον τίτλο «Ταυτότητα και ταυτότητες». Είναι 290 σελίδες όπως μας πληροφορεί και κατατοπίζει πλήρως κάθε αναγνώστη. Έχει κυκλοφορήσει, καλό να το προμηθευτούμε και να δούμε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος «Ταυτότητα και ταυτότητες». Έχει μέσα αντί επιλόγου ορισμένα κέραια ερωτήματα, έχει εισηγήσεις από την Ιερά Σύνοδο, άρθρα και σχόλια και βέβαια τις απόψεις της Εκκλησίας. Και με αυτό διαφαίνεται, αγαπητοί φίλοι, ο μεγάλος πόλεμος ο οποίος έχει αρχίσει στην πατρίδα μας από κάποιες αντίχριστες δυνάμεις και βρίσκει και στήριγμα δυστυχώς και μέσα στη δικιά μας πατρίδα αυτός ο πόλεμος, στηρίγματα ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο θέλουν να χαλάσουν την Ορθοδοξία και την ταυτότητα, διότι η ταυτότητα όπως είπανε είναι η κορυφή του παγόβουνου, αλλά ακολουθούν και πολλά άλλα, όπως είναι η έξοδος των θρησκευτικών βιβλίων από τα σχολεία, καθώς επίσης και σιγά σιγά η κατάργηση του Σταυρού και των εικόνων από τα διάφορα κτίρια, ή τα σχολικά κτίρια ή τα κτίρια τα δημόσια, όπως είναι τα δικαστήρια, όπως είναι στρατιωτικές σχολές και όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν όμως εδώ να δούμε ότι είναι χρέος μας όλων των πιστών μελών της Εκκλησίας να αντιδράσουμε κατά τον πιο σωστό και αρμονικό τρόπο όλοι μαζί
διότι πρόκειται περί διωγμού του ιδίου του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, που δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που το κάνουν, και προσπαθούν να διώξουν εκείνον ο οποίος είναι το παν μέσα στη ζωή μας, εκείνος που είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να τα βάλουν με τον πιο δυνατό, τον ισχυρότατο, τον Κύριο, και όμως έχουν τυφλωθεί, έχουν παραπλανηθεί πολύ και προσπαθούν να κάνουν αυτό που δεν γίνεται. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση, γι' αυτό το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, διότι υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου λοιπόν. Και επίσης θα μαθευτεί με αυτόν τον τρόπο και η αλήθεια, η πραγματική, η κρυστάλλινη αλήθεια περί των ταυτοτήτων. Διότι πολλά γράφονται, ανακρίβειες γράφονται, βιβλία εκδίδονται παντοειδώς τύπου, εφημερίδες, εφημεριδούλες για αυτά τα πράγματα και δεν υπάρχει μία ουσιαστική και σωστή ενημέρωση. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το συνιστούμε, διότι λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και η αλήθεια είναι η ίδια, ο ίδιος ο Κύριος, είναι η ζωή, είναι τα πάντα. Η αλήθεια είναι ένα συστατικό του χριστιανού. Αν ο χριστιανός δεν λέει την αλήθεια, δεν πιστεύει την αλήθεια, τότε δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και υπεύθυνα η ενημέρωση. Προπάντων, να μην φοβόμαστε τους ισχυρισμούς του κόσμου, γιατί είναι μυρμηγκολέοντες, όπως έχουν πει και οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι κοσμικοί είτε άρχοντες είναι είτε ισχυροί αυτού του κόσμου, που η ισχύ τους ισχύει πάρα πολύ λίγο. Κανένας δεν είχε την ισχύ στα χέρια του για πολύ χρονικό διάστημα. 5, 10, 20 χρόνια το πολύ και μετά τελείωνε η εξουσία κάθε άρχοντος, βασιλέως, ηγεμόνος και οτιδήποτε άλλο και παραδιδόταν στον επόμενο. Απόδειξη ότι κανείς δεν έμεινε αλόβωτος μέσα στην ιστορία, ούτε ηθικά, ούτε και σαν κριτική προσώπου. Η δύναμη λοιπόν του ισχυρού του κόσμου σήμερα, όποιος είναι αυτός και οποιοδήποτε θεωρεί το ισχυρό τον εαυτό του, είναι η δύναμη των μυρμηγκιών, όπως λένε οι πατέρες. Αλλά οι απειλές του έχουν το ύφος του λιονταριού. Δηλαδή, προσπαθούν να κλονίσουν τον άνθρωπο, ενώ στην ουσία δεν μπορούν να τον κινήσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στόμεν καλός λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, στόμεν μετά φόβου. Κοντά στον Κύριο και στην Εκκλησία είμαστε ακλόνητοι. Και αυτό πρέπει να το ενστερνιστούμε και να το πιστέψουμε. Θα είμαστε λοιπόν πιστοί μέχρι θανάτου στον Ιησού Χριστό και στην Εκκλησία Του και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά θα είχαμε να σχολιάσουμε, αλλά καλύτερα ας μπούμε σήμερα στο θέμα της Αποκαλύψεως, μια και επήγει το θέμα αυτό. Έχουμε μια επιστολή, την πρώτη επιστολή που αρχίζει με τον άγγελο της Εφέσου, δηλαδή τον επίσκοπο της Εφέσου. Τον λέει άγγελο διότι είναι ο επίσκοπος, η κεφαλή της εκκλησίας της Εφέσου. Και αρχίζει ως εξής: είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ου δίνει βαστά σε κακούς και επίρασα τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ου και εσύ και έβρες αυτούς ψευδείς και υπομονή έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίακας. Είδα τα έργα σου. Γνωρίζω δηλαδή αυτά που έχεις κάνει. Τα έργα μας είναι μπροστά στο Θεό, διαφανή. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, τι έχει κάνει ο άνθρωπος, τι θα κάνει ο άνθρωπος, τι σκέπτεται να κάνει αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή, τους λογισμούς και τα πάντα είναι διαφανή μέσα στο μάτι του Θεού, μπροστά στο μάτια του Θεού. Γνωρίζει λοιπόν τα έργα του, λέει ο Κύριος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε την εξής εικόνα. Έχουμε τη σπηλιά της Αποκαλύψεως και μέσα τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος κάθεται και στη γωνία της σπηλιάς εμφανίστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος του λέει γράψε στις 7 εκκλησίες αυτά που θα σου πω και μετά δώσε τα στους αγγέλους, δηλαδή στους επισκόπους των 7 εκκλησιών. Επομένως έχουμε υπαγόρευση εδώ ενός γράμματος συστημένου προς τον επίσκοπο της Εφέσου. Γράφτου λοιπόν λέει
ότι γνωρίζω τα έργα σου και τον κόπο σου. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μοχθήσει για το Ευαγγέλιο, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αυτός ο επίσκοπος. Και βλέπω και την υπομονή σου. Η υπομονή, όπως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγίστη αρετή. Μεγίστη αρετή της υπομονής. Άλλωστε, η γνωστή προσευχή του Ισαάκ του Σύρου, πατέρος της Εκκλησίας μας, είναι να μας δώσει ο Θεός πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Και να μην μας δώσει πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, αλλά πνεύμα ταπεινοφροσύνης, γι' αυτό αρχίζει Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Και μιλάει στο Χριστό δηλαδή η προσευχή αυτή. Πνεύμα αργίας, φιλαρχίας, αργολογίας μη δώσεις, πνεύμα δε ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης δωρησέμι το σο δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, του αράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδερφών μου ότι Άγιος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η προσευχή λοιπόν περιέχει μέσα σαν μεγάλο στοιχείο και θησαυρό για τον κάθε πιστό την υπομονή. Αυτή η υπομονή δοκιμάζεται αγαπητοί φίλοι σε όλους μας και ειδικά στους επισκόπους οι οποίοι πρέπει να κάνουν το έργο της υπομονής, να έχουν τεράστια υπομονή γιατί το έργο τους είναι δύσκολο. Γνωρίζω λοιπόν τα καλά σου έργα, αυτά που έχεις κάνει για το ποίμνιό σου, δεν είσαι ψεύτικος, δηλαδή ποιμένας βοσκός, αλλά αληθινός, ο οποίος έχεις διάθεση να φωτίζεις το ποίμνιό σου, να το διδάσκεις, να κοιτάς από την άλλη μεριά για κάθε έναν ξεχωριστά τις ανάγκες που έχει και να προσέχεις να μην μπαίνουν στο μαντρί σου λύκοι για να αρπάξουν τα πρόβατά σου. Γιατί υπάρχει και ο καιρός που ο βοσκός παίρνει τη φλογέρα και διασκεδάζει, όπως λέμε, τα πρόβατά του και τον εαυτό του και υμνεί το Θεό κατά κάποιο τρόπο στη φύση μέσα και όπως λένε και σήμερα σύγχρονοι επιστήμονες, τα πρόβατα που ακούνε μουσική ή τη φλογέρα ή τη φωνή του ποιμένα τους κάνουν και περισσότερο γάλα, είναι περισσότερο ευτυχισμένα, περισσότερο ευχαριστημένα. Αισθάνονται την προστασία και την παρουσία του ζωντανά, ότι τα προσέχει και τα ψυχαγωγεί. Αλλά υπάρχουν και περίοδοι κατά τις οποίες ο βοσκός πρέπει να αφήσει τη φλογέρα και να πιάσει το ραβδί. Να πιάσει το ραβδί και να κυνηγήσει τους λύκους. Να πιάσει τις πέτρες και να διώξει τα τσακάλια. Εκείνα τα στοιχεία τα οποία πάνε να διασαλεύσουν την τάξη της ποίμνης του και να φέρουν μέσα την καταστροφή. Είναι λοιπόν ο επίσκοπος αυτός από εκείνους που έχει σταθερότητα και καταβάλει κόπο και μόχθο για το ποίμνιό του. Παρόλους τους πειρασμούς, όπως λέει, και πείρασας τους λέγονται σε αυτούς αποστόλους είναι. Γνωρίζω ακόμη, λέει, ότι δεν δύνασε να ανέχεσαι τους κακούς χριστιανούς και ότι κατόπιν εξετάσεως που τους έκανες, τους βρήκες να αυτοτιτλοφορούνται Απόστολοι, αλλά να μην είναι Απόστολοι, να είναι ψεύτικοι Απόστολοι μερικοί μέσα από την Έφεσο. Επιπλέον γνωρίζεις και την υπομονή και έχεις σκοπιάσει, δηλαδή βαστάς ευχαρίστως το Σταυρό εξαιτίας αυτών των χριστιανών των κακών, χωρίς να αποκάμεις και να απογοητευτείς. Βαστάς με δύναμη το Σταυρό σου. Όπως βλέπουμε αγαπητοί φίλοι, το επισκοπικό αξίωμα όταν ασκείται σωστά έχει πάρα πολύ μεγάλο κόπο σωματικό και ψυχικό και όχι ανάπαυση και καλοπέραση, αλλά έχει θλίψη και αγώνα. Έχει φροντίδα για τον καταρτισμό όπως είπαμε και τη σωτηρία του ποιμνίου. Τα πρόβατα του Χριστού θέλουν τροφή, θέλουν πνευματική τροφή και υλική τροφή και πνευματική τροφή. Βόσχε τα αρνία μου, να θυμηθούμε ότι είπε ο Κύριος στον Πέτρο, ότι εκείνο τώρα που θα κάνεις είναι να βόσχεις τα πρόβατά μου, γιατί αυτό θέλω εγώ από σένα, είχε πει ο Κύριος στον Πέτρο και μάλιστα τρεις φορές του το είπε, εάν με αγαπάς να βόσχεις τα πρόβατά μου. Επιμέλεια χρειάζεται και φροντίδα ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους τα πρόβατα, αλλά ουσιαστικά
δεν είναι πρόβατα, είναι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι του Θεού, τα πρόβατα, το πίμνιο του Χριστού, τα οποία είναι ασθενικά και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Φροντίδα δηλαδή για εκείνα που είναι τραυματισμένα, εκείνα που είναι αδαή, και οι φροντίδες είναι πολλές. Και ο Επίσκοπος πρέπει να κάνει συνεχείς και αδιάκοπους φροντίδες για το ποιμνιό του. Άρα χρειάζεται λοιπόν υπομονή μεγάλη, την οποία εδώ έχει ο Επίσκοπος, γιατί του λέει ο Κύριος ότι την υπομονή την έχεις. Ακόμη, το αναγνωρίζει και τους αγώνες εναντίον των προβατόσχημων λύκων, το ποιμνιο διατρέχει κίνδυνο, όχι μόνο από την πείνα όπως είπαμε, αλλά και από τους λύκους και από οτιδήποτε κακό και από αρρώστιες. Γιατί και ένα πρόβατο, όπως λέει, εάν αρρωστήσει, πρέπει να απομακρυνθεί από την πείμνη, μην τυχόν αρρωστήσει και αυτό, κολλήσει και τα άλλα πρόβατα και έχουμε πανδημία. Πάθουν δηλαδή όλα τα πρόβατα κακό. Και βέβαια, ο ποιμένας πρέπει όταν βλέπει το λύκο να μην παρατάει τα πρόβατά του, ο καλός ποιμήν, όπως λέει ο Χριστός, τη ζωή του δίνει για τα πρόβατα αυτά. Εκεί κοντά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε τη μεγάλη αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, ο οποίος εκεί επισημαίνει ότι ο καλός ποιμήν την ψυχή του δίνει για τα πρόβατα. Και εγώ την ψυχή μου τι θυμεί, υπέρ ημών, είπε ο Κύριος. Η ζωή μου δηλαδή τη δίνω για σας. Έτσι θα πρέπει να τη δώσει και ο καλός ποιμήν, ο οποίος είναι μιμητής του Χριστού, πρέπει να είναι. Το αναγνωρίζει λοιπόν ότι έχει έργα και κόπους. Και πόλεμο μακροχρόνιο, πόλεμο για να βαστάξει και να μην πέσει, αλλά να διαδώσει και το όνομα του Χριστού, διότι ήταν πρώτη, όπως ξέρουμε, αποστολική χρόνη τότε και χρειαζόταν ιεραποστολική, μεγάλη ιεραποστολική πρόοδος να γίνεται στο ποίμνιο μέσα. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός χρειάζεται υπομονή, καρτερία, αντοχή, διότι αυτοί αντιδρούσαν και έκαναν αντίον τους σφοδρές και λυσώδεις επιθέσεις. Δεν μπόρεσαν όμως να τον εξασθενήσουν. Και λέει, την πρώτη εκκλησία ελιμένονται οι αιρετικοί, οι γνωστοί Νικολαίτε και Μανιχαίοι, είναι η ιστορία της εκκλησίας τώρα αυτή. Είχαμε πει ότι οι Νικολαίτε είναι εκείνοι που λέγανε παραχρήστε τη σαρκή, δηλαδή κάνετε αμαρτίες μέχρι να τις συγχαθείτε και να γυρίσετε στο σωστό δρόμο, πράγμα το οποίο ήταν αίρεση. Ένα πράγμα το οποίο ουδέποτε ήταν κατανοητό για έναν σόφρονα άνθρωπο. Έκανε λοιπόν αγώνες η Εκκλησία του Χριστού και έτσι μένουν τα ονόματα των επισκόπων. Τώρα όμως γίνεται και ένας είδος ελέγχου εδώ, γιατί ο Κύριος ελέγχει και τους επισκόπους, εάν φροντίζουν σωστά το ποίμνιο, εάν είναι εντάξει τα πράγματα, και συνέβη και στον επίσκοπο της Εφέσου να έχει και αυτός παραλήψεις. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέταρτο στίχο, συνεχίζει προς τον επίσκοπο της Εφέσου και λέει: «Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας». Το υπέρ, τα υπέρ τα έχει πει, ότι είχε υπομονή, ότι έκανε κόπους, ότι έδιωξε τους κακούς ψευτοχριστιανούς μέσα από τα μέλη τα σωστά και διαφύλαξε το ποιμνιό του, αλλά τώρα έχει να του πει ότι ψυχράθηκε η αγάπη του με τις μάχες αυτές που θα έκανε ο άνθρωπος, ο επίσκοπος αυτός, δεν ζούσε ίσως έντονα τη μυστηριακή ζωή, όπως μας λέει και η ερμηνεία του Βασιλοπούλου, αλλά δεν πρόσεξε σε κάποιο σημείο και έτσι μειώθηκε η πρώτη του αγάπη, αυτός ο παλμός της πίστεως, αυτή η πατρικότητα και η αγάπη και η στοργή που πρέπει να διατηρεί κανείς σαν επίσκοπος, σαν πατέρας της Εκκλησίας, και είχε στην αρχή μεγαλύτερο ζήλο και αγάπη, αγαπητοί φίλοι, όπως συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, αλλά σιγά σιγά αυτό η αγάπη και ο ζήλος κρύωσε. Όπως ο φούρνος που αν δεν ρίξεις ξύλα ή το τζάκι αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο. Γι' αυτό πρέπει να ρίχνουμε ξύλα στο φούρνο της ψυχής, τόσο ώστε η αγάπη να είναι
peer, και η υπομονή και όλα αυτά να είναι συντονισμένα. Σε πόσους όμως από εμάς δεν στρέφεται ο έλεγχος αυτός? Όλοι μας έχουμε λίγη αγάπη. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν έχουμε αυτή την αγάπη και το ζήλο που μας ζητάει ο Κύριος. Έχει ψυχρανθεί και ο ζήλος μας και η αγάπη μας προς τους συνανθρώπους και προς το Θεό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεχώς μυστηριακή ζωή μέσα στην Εκκλησία, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την κρύα κατάσταση που δημιουργείται από την πτώση της θερμοκρασίας της αγάπης μέσα στην καρδιά του χριστιανού. Τα πρώτα χρόνια της μετανοίας συνήθως ο άνθρωπος αισθάνεται να έχει περισσότερη μετάνοια, περισσότερα δάκρυα, περισσότερη αγάπη προς το Θεό και να θέλει να κάνει περισσότερο αποστολικό έργο. Όμως σύν το χρόνο επέρχεται κάποια εξοικείωση, επέρχεται κάποιος κορεσμός, είναι πράγματα ανθρώπινα και φυσικά αυτά και χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση πάλι να ενδυναμωθεί ο άνθρωπος με νέο κύμα μετανοίας μέσα του, με μια συντριβή εκ νέου, εκ βαθέων της ψυχής, της καρδιάς του ανθρώπου, του εσωτερικού συγκλονισμού και με αυτή τη συντριβή να ξαναβρει πάλι ένα είδος αναζωπυρώσεως αυτών των συναισθημάτων της αγάπης, της μετανοίας, του ζήλου. Να έχει λαχτάρα προς την Εκκλησία και την Αγία Κοινωνία, προς την εξομολόγηση, να θέλει να έρχεται σε επαφή με την Εκκλησία του, με τα μυστήριά της, να μην μένει αδιάφορος και απόμακρος, αλλά να είναι κοντά να ζει τη μυστηριακή ζωή, την ορθόδοξη ζωή. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ασχολείται με τα πνευματικά θέματα, να μιλάει σε συζητήσεις με άλλους συνανθρώπους του για αυτά τα θέματα και να ασχολείται. Να βρίσκει ευκαιρία πάντοτε να προσεύχεται, να μελετάει, να εξομολογείται, να επικοινωνεί με το Θεό. Την προσευχή κυρίως να μην εγκαταλείψουμε. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, αγαπητοί μας φίλοι, για Χριστό αδελφοί. Όπως πολλοί από εσάς περισσότερο και καλύτερα από μένα ξέρετε, εάν η προσευχή διακοπεί, τότε ο άνθρωπος μένει, αισθάνεται ορφάνια μέσα στην ψυχή του, διότι δεν επικοινωνεί με το Δημιουργό του, με τη θερμή προσευχή, η οποία αυτή η προσευχή, η θερμή, του δίνει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή πνευματική με τον Υμφίο Χριστό, αν αγαπά βέβαια η ψυχή του το Χριστό, και πιστεύω ότι περισσότερες ψυχές έχουν φτιαχτεί από τον Δημιουργό για να αγαπάνε το Θεό. Όλες οι ψυχές. Η αγάπη αυτή η πρώτη λοιπόν, όπως ξέρουμε, στηρίζει τον άνθρωπο, τον εφέρνει στη μετάνοια, στην εξομολόγηση και στον εκκλησιασμό. Αυτή τη φλόγα της αγάπης λοιπόν πρέπει να προσέξει σε όλη τη ζωή ο χριστιανός, να την έχει αναμένη και να μην την σβήνει. Να μην την σβήνει, αλλά εάν βλέπει ότι έχει αλατωθεί, να προσπαθεί να την επαναφέρει. Διότι εάν αργήσει και σβήσει αυτή η φλόγα της αγάπης, τότε επέρχεται ο πνευματικός θάνατος. Ο άνθρωπος δεν έχει πια όρεξη καθόλου για πνευματικά θέματα, γίνεται τελείως ηλιστής και ζει μια ζωώδη, βοσκηματώδη ζωή σε αυτή τη ζωή και χάνει την ψυχή του τελικά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή αυτή την αγάπη, την οποία τη φουντώνει η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, να υπάρχει ζώσα μέσα στον άνθρωπο και σιγά σιγά με αυτή την αγάπη να εργαζόμαστε τα έργα της αγάπης. Αυτό είναι το μεγάλο χριστιανικό κεφάλαιο. Και βέβαια γίνεται επειδή ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο που αγωνίζεται και του δίνει πνεύμα τέτοιας αγάπης, πνεύμα υπομονής, σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης και αγάπης, όπως μας λέει η προσευχή του Αγίου Σύρου. Και περνάμε τώρα στο στίχο 5, στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου λέει «Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον». Κάτσε να θυμηθείς καλά, συγκεντρώσου δηλαδή, και θυμήσου από πότε άρχισε η πτώση σου, δηλαδή η πνευματική σου αυτή ψυχρότης, να μετανοήσεις
και να αρχίσεις τα πρώτα σου έργα. Βλέπουμε ότι πρώτα τον επενεί για αυτά που κάνει και κατόπιν τον εψέγει, τον επροβληματίζει, γιατί κάποτε είχε μεγαλύτερο ηθικό ύψος ο επίσκοπος αυτός, είχε περισσότερη αρετή και τώρα αυτή η αρετή του και το ο ζήλος του, ο ψυχικός, η θερμοκρασία, ας το λέμε έτσι, της αγάπης του έχει κατέβει, έχει χαμηλώσει. Γι' αυτό του λέει μνημόνευε, προσπάθησε να σκεφτείς και να βρεις, χωρίς αναβολή, το ρήγμα αυτό που έχει δημιουργηθεί, να το κλείσεις, χωρίς καθυστέρηση. Ένα ρήγμα να γίνει μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να κλείσει, διότι αυτό το ρήγμα μπορεί να τον καταποντήσει. Ο Ιούδας, με το ρήγμα αυτό της φιλαργυρίας που άνοιξε μέσα του, έπεσε και εξοντώθηκε, χάθηκε. Έγινε Υιός της απολίας. Επίσης, ο Νικόλαος Αντιοχεύς, ένας φλογερός στην αρχή χριστιανός, τον οποίον τον εξέλεξαν και οι Απόστολοι ένα εκ των 7 διακόνων και το ένθεσαν έργα φιλανθρωπίας, κατήρησε δυστυχώς να είναι αιρεσιάρχης, διότι δεν πρόσεξε το ηθικό ζήτημα. Υποστήριζε τα πλέον δελειρά, κατονόμαστε και απαράδεκτα πράγματα. Οι αιρετικοί αυτοί Νικολαίτε δίδασκαν μια χριστιανική ελευθερία, ότι η αμαρτία της σαρκός δεν είναι αμαρτία. Για να εξαγνιστούν πρέπει να κολασταίνουν, λέει, για να εξαγνιστούν. Αυτός λοιπόν ο Νικόλαος που έκανε την αίρεση των Νικολαϊτών, όπως είπαμε και πριν, ήταν ένας εκ των 7 διακόνων τους οποίους οι Απόστολοι εξέλεξαν. Βλέπουμε πόσο εδώ πέρα ο Σατανάς μπερδεύει τους ανθρώπους και τους κάνει υποχείριά του μερικές φορές. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγωισμό, εάν θέλουν να περάσει το δικό τους και αν νομίζουν ότι αυτοί είναι αλάνθαστοι και όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Ας το προσέξουμε αυτό. Και εδώ τώρα θα πει ότι, αλλά έχεις και τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α, καγώ μισώ. Εδώ όμως του λέει στον επόμενο στίχο, στον Β6, ότι και εσύ μισείς αυτά τα έργα των Νικολαϊτών, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεφύγει σε μια αίρεση, καθώς και εγώ τα μισώ, και γι' αυτό το λόγο έχεις κάτι θετικό σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς, δηλαδή που μισείς τα έργα αυτών των φανατικών. Και του το αναγνωρίζει αυτό, ότι και αυτός δεν τους άφησε σε χλωρό κλαρί, αλλά προσπάθησε να του και να τους πολεμήσει. Να βιάζεις τον εαυτό σου λοιπόν, είναι σαν να λέει στον επίσκοπο, να προσευχηθείς, να μελετήσεις, να κάνεις καλές σκέψεις, να εξομολογηθείς, να βάλεις πρόγραμμα στη ζωή σου, να κοινωνάς, να τρέξεις στον άρρωστο. Δεν τα λέει μόνο στον επίσκοπο, αγαπητοί φίλοι, αλλά τα λέει για μας. Γι' αυτό έχει αξία η Αποκάλυψη, διότι εποφελούμενοι αυτή την παρένεση του Κυρίου προς τον επίσκοπο, τα μεταφέρουμε και σε εμάς την εποχή μας, τα πρόσωπα τα δικά μας, σε εμάς τους ίδιους τους χριστιανούς, οι οποίοι και εμείς δεν κάνουμε το σωστό έργο που έπρεπε να κάνουμε. Έχει προσευχή την ημέρα, αλλά έχεις και ζήλο στην προσευχή το βράδυ. Με εργασία μας προτρέπει εδώ και προσπάθεια σε πνευματικούς και ηθικούς αγώνες αποκτάται η αγάπη. Όσο κανείς εργάζεται τα έργα του Ευαγγελίου, τόσο περισσότερο αυξάνει και η αγάπη. Μετανόησε λοιπόν, του λέει, και πιάσε τα πρώτα έργα, εκείνα τα οποία είχες αφήσει παλαιότερα. Τώρα θα δούμε ότι μετά από αυτό τον απειλεί κατά κάποιο τρόπο να μετανοήσει. Αυτό το είδος της απειλής έχει ο Κύριος, πρόσεχε, τον εταρακουνάει λοιπόν, γιατί αλίμονο αν συμβεί, λέει, το προλέγω στον άγγελο της Εφέσου, ότι είδε μη, εάν δεν γίνουν αυτά, έρχομαι εσύ τάχη και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, αμή μετανοήσεις. Το προφητικό βλέμμα του Κυρίου εκτείνεται και βλέπει μέσα στο μέλλον. Και όταν λέγει στον επίσκοπο άγγελο της Εφέσου, δεν εννοεί μόνο τον επίσκοπο, αλλά όλους γενικά τις επισκόφους της Εφέσου και όλους τους μετέπειτα, υπήρξαν καλοί και είχαν αρετές, αλλά συνολικώς δεν εργάστηκαν τα έργα της πρώτης αγάπης. Ήλθε ταχύ, ταχαίος δηλαδή. Και 1000 χρόνια να σκεφτούμε για τον Κύριο ότι είναι μία ημέρα. Μία δική μας ημέρα,
χίλια δικά μας χρόνια, συγγνώμη, για τον Κύριο μπορεί να είναι και μία ημέρα. Όταν λέει έρχομαι λοιπόν γρήγορα, εννοεί με το χρόνο που μετράει ο Θεός και όχι με το χρόνο που μετράνε οι άνθρωποι. Τι είναι λοιπόν 20 αιώνες μπροστά στα μάτια του Θεού? Ένα χρονικό διάστημα μηδαμινό. Του λέει λοιπόν θα μετακινήσω την λιχνίαν σου, την επισκοπή σου ίσως εννοεί, θα δούμε. Επίσκοπος ήταν αυτός και βλέπουμε ότι αυτές οι λιχνίες, αγαπητοί φίλοι, και οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας σήμερα δεν υπάρχουν. Μετατοπίστηκαν η μία μετά την άλλη και χάθηκαν και έσβησαν αυτές οι λιχνίες. Διότι πράγματι φταίμε κι εμείς πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι εάν δεν μετανοήσετε θα αφήσω να καταστραφείτε, όπως και έγινε αυτή η καταστροφή της Μικράς Ασίας και των εκκλησιών αυτών, της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου και όλων αυτών. Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καμία από αυτές τις εκκλησίες εκεί στην Μικρά Ασία. Έχουμε βέβαια άλλες εκκλησίες του Χριστού σε άλλους χώρους, σε άλλους τόπους, στην επικράτεια την ελληνική και αλλαχού της γης, αλλά πλέον εκεί δεν υπάρχουν αυτές οι 7 εκκλησίες, οι αρχαίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει με αυτό. Είδε μη, αλλιώς, αν δεν γίνουν αυτά, αν δεν συμμορφωθείς, θα μπορούσαμε να το πούμε, αν δεν έχεις τη διάθεση να ευθυγραμμιστείς με τα λόγια τα δικά μου, λέει ο Κύριος. Ήρθε λοιπόν μετά από 19-20 αιώνες και το τέλος της εκκλησίας αυτής, καθώς και των άλλων εκκλησιών. Τώρα δεν υπάρχει εκεί, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μετά από αυτή τη θύλα που συγκλώνησε τον ελληνισμό εκεί, μετετέθησαν οι εκκλησίες αυτές ένθεν του Αιγαίου Πελάγους στις καθημάς σημερινές κατατόπους εκκλησίες. Ξεριζώθηκε ο χριστιανισμός δηλαδή από τη Μικρά Ασία. Μετακινήθηκαν λοιπόν οι λιχνίες, οι επισκοπές και ήρθαν προς τα δω. Βέβαια υπάρχουν χριστιανοί, όπως ξέρουμε, παντού στην Ελλάδα, στα πέρατα του κόσμου, στις Ινδίες, στην Ανατολή, στην Κίνα ακόμη, στην Αμερική βέβαια, στον Καναδά, εκτός από την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν ακόμα και στην Αυστραλία και στην Αφρική. Εκεί ακμάζει ο χριστιανισμός. Αλλά μιλάμε για τις πρώτες εκκλησίες που εκεί ήκμασε για πρώτη φορά ο χριστιανισμός στους πρώτους αιώνες. Ποιος θα το πίστευε και θα το φανταζόταν λοιπόν ότι θα γίνει η μετακίνηση αυτή των λιχνιών, όπως είπαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Ο έχονους ακουσάτο ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Εκείνος που λέει έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα μέσα στις εκκλησίες. Φυσικά μιλάει για το Άγιο Πνεύμα που πνέει μέσα στους ανθρώπους της Εκκλησίας, στο σώμα της Εκκλησίας, το οποίο στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την αγιοπνευματική κατάσταση. Προσοχή λοιπόν και στις υποσχέσεις που θα εκπληρωθούν, αλλά και στις τιμωρίες οι οποίες θα επέλθουν για τους ασεβείς ή για εκείνους οι οποίοι δεν ευθυγραμμίζονται και δεν υπακούουν. Θέλει υπακοή στο Λόγο του Θεού για να πετύχει κανείς την πνευματική του ζωή. Και τώρα να δούμε τι υπόσχεται ο Κύριος σε εκείνους που θα νικήσουν. Στον 7 στίχο, πάντα στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, λέει: «Τον νικούντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίεν το παραδείσο του Θεού μου». Σε εκείνον που θα νικήσει, θα του δώσω να φάει από το ξύλο της ζωής, το ξύλο εκείνο που υπάρχει στον παράδεισο του Θεού μου. Σε εκείνον που θα νικήσει τον αγώνα εναντίον του Σατανά, διότι και ο Σατανάς πολεμάει με πολλούς τρόπους, με πάρα πολλούς τρόπους τον άνθρωπο, με δεξιά και αριστερά στρατηγήματα και όπλα, μπροστά και πίσω, πλάγια, δεξιά και αριστερά κάνει πόλεμο ο Σατανάς. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι έχει πολλούς τρόπους πολέμου στον άνθρωπο που αγωνίζεται.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κανείς από τον πόλεμό του, αν δεν είναι συνδεδεμένος με την Εκκλησία και ειδικά με τον Κύριό μας. Αυτή η σύνδεση με τον Ιησού Χριστό είναι αυτή που αποτρέπει τον άνθρωπο να πέσει στη σατανική κατάσταση και να χαθεί. Εάν ο Σατανάς δεν μπορέσει να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία, έχει άλλους τρόπους να τον ρίξει στην υπερηφάνεια, ειδικά εκείνους που κάνουν κάποιο έργο, τους ρίχνει στην υπερηφάνεια και πρέπει να προσέξει κανείς όταν προσπαθεί να κάνει κάποιο χριστιανικό έργο, να μην έχει υπερηφάνεια, αλλά ταπεινοφροσύνη, όσο μπορεί να είναι πιο χαμηλών τόνων. Να μην νομίζει και πιστεύει ότι κάνει κάτι, διότι τίποτα δεν έχει δικό του και όλα είναι από το Θεό. Οτιδήποτε καλό αν κάνουμε είναι από το Θεό. Εμείς μόνο το κακό έχουμε δικό μας. Έτσι λοιπόν, αν είμαστε ταπεινοί, δεν θα πέσουμε στην παγίδα του πονηρού, αλλά δεν θα μπορεί ο πονηρός να επιδράσει. Παρ' όλα αυτά, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να στεναχωρήσει, να βάλει το λεγόμενο πνεύμα ακιδείας, δηλαδή αδιαφορίας για τα πνευματικά θέματα. Να ανορεξία πνευματική κάνει σε πολλούς ο Σατανάς. Σε όλους μας, τα έλεγα, σε όλους μας, σε όλους ανεξαιρέτως τους χριστιανούς, κάνει πνευματική αταξία και πνευματική ακιδεία, δηλαδή αφροντισιά. Δεν αφήνει να υπάρχει τάξης μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μέσα στον άνθρωπο προσπαθεί να του ανακατέψει τον εσωτερικό του ψυχισμό, να τον εφέρει σε δυσκολία και σε απελπισία. Αλλά λέει, τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής. Εκείνος που θα νικήσει το Σατανά, τα πάθη του και τον κόσμο μέσω της δυνάμεως του Κυρίου και της Περαγίας Θεοτόκου και των Αγίων, θα τον αξιώσω να απολαύσει τα αιώνια αγαθά μέσα στον παράδεισο του Πατέρα μου. Για να μας παραστήσει ο Κύριος τη χαρά και την ευτυχία του Παραδείσου στον ουρανό, παίρνει εικόνες από τον επίγειο Παράδεισο των Πρωτοπλάστων, διότι βρώσεις εκ του δέρτου της ζωής σημαίνει ότι εκεί υπάρχει η αιώνια και παντοτινή απόλαυση. Αυτή την υπόσχεση πρέπει να την προσέξουμε, αγαπητοί φίλοι, εμείς οι πιστοί, διότι υπάρχει η πραγματοποίησή της στους Αγίους. Εξάλλου, υπάρχουν στιγμές που και εμείς, οι κοινοί θνητοί, αισθανόμαστε αυτή την αγάπη του Θεού και την πρόγευση, έστω ελαφρώς, την πρόγευση του Παραδείσου, τη χαρά αυτή του Παραδείσου. Και αυτή η χαρά μας δείχνει ότι υπάρχει εκεί πάρα πολύ και απέραντη χαρά κοντά στον Κύριό μας. Υπάρχουν λοιπόν οι θλίψεις, αλλά υπάρχουν και τα δείγματα της χαράς και της ελευθερίας και της αγάπης που μας τα δίνει ο Θεός, και αυτές οι στιγμές που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο ή ο Άγγελός μας και μας ακουμπάει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και μας γεμίζει Πνεύμα Θεού, είναι στιγμές ευεργεσίας για τον αγώνα, που φέρουν δάκρυα χαράς σε κάθε ψυχή χριστιανού όταν τις αισθάνεται, και αυτές είναι οι στιγμές της μεγάλης αγαλίασης που δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι αληθινός, πραγματικά μας θυμάται και πραγματικά μας οι υποσχέσεις του θα πραγματοποιηθούν 1000% εφόσον είναι αληθινός και αυτός είναι που συγκρατεί τα πάντα, ο Παντοκράτορ, ο Κυρίαρχος, εκείνος που έχει δώσει τις αληθείς υποσχέσεις. Πάντως, ο καθένας μας εδώ, για να μην συνεχίσουμε παρακάτω και να αφήσουμε λίγο περιθώριο, ας μνημονεύει από πού έπεσε, ποια ήταν η αρχή της πτώσεώς του. Ας δει δηλαδή τα πρώτα χρόνια που αγαπούσε περισσότερο τον Χριστό και την Εκκλησία και τα μυστήριά της, και αν έχει ψυχραθεί καθόλου η αγάπη του και ο ζήλος του, ας δει και ας καταλάβει από πού, από ποια αιτία, για ποιο λόγο, άρχισε αυτή η πτώση, και ας το διορθώσει όσο είναι καιρός, μήπως είναι η αδικία και αδικεί τους συνανθρώπους του, μήπως είναι η φιλαργυρία, έχει τα χρήματα μόνο για τον εαυτό του,
Μήπως είναι ο εγωισμός, μήπως είναι ανηθικό της. Όλες αυτές είναι ρίζες κακού, οι οποίες, αν δεν προσέξουμε, ριζώνουν μέσα στον άνθρωπο και μετά είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Και για να μην ακούσουμε κι εμείς, έρχομαι γρήγορα να σε μετακινήσω, να σε διώξω, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αγώνα γι' αυτό ακριβώς. Γιατί η οργή του Θεού, αλίμονο και τρισαλίμονο, αγαπητοί φίλοι, είναι το φοβερότερο πράγμα που μπορεί να δοκιμάσει κανείς. Όσο η χάρη του Θεού είναι μεγάλο πράγμα, τόσο και η οργή του είναι ψυχικός θάνατος και απομάκρυνση από το Θεό, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Ό,τι χειρότερο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι εδώ να έχουμε καλή προαίρεση, να ακούμε την Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι δεν είμαστε αιώνιοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα ζήσουμε μερικά χρόνια ακόμη και μετά έρχεται η κρίση του Κυρίου, έρχεται το τέλος των γηίνων πραγμάτων, τετελειωμένα πνεύματα, λέει η Εκκλησία. Έχει συμπληρωθεί πλέον ο γηίνος χρόνος του αγώνα, της μετάνοιας και της προσπάθειας. Και είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε μπροστά μας καθόλου, μα καθόλου συμβόλαιο ότι αυτός ο χρόνος θα είναι παρατεταμένος. Λένε μερικοί με 30 χρονών θα ζήσω μέχρι τα 70, έχω 40 χρόνια. Αυτό δεν ισχύει. Άλλοι λένε είμαι 80, τα έφαγα τα ψωμιά μου, ή 70, πόσο να ζήσω εγώ, σήμερα αύριο φεύγω. Ούτε αυτό ισχύει, γιατί ο Θεός μπορεί να θέλει να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου και πέρα των 80 ετών, και έχει γίνει και αυτό πολλές φορές. Να είμαστε έτοιμοι, ο μέσος όρος της ηλικίας των ανθρώπων, να το πάρουμε έτσι, είναι γύρω στα 72 χρόνια στη σύγχρονη ζωή. Κάποιες κοινωνίες έχουν περισσότερο, 73, όπως η Ιταλία νομίζω και η Γαλλία. Εμείς έχουμε 72 μισό, οι Ιάπωνες έχουν 73, κοντά 74, το μεγαλύτερο μέσο όρο επιβίωσης πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είναι 70 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Είτε 5, είτε 10, είτε 20, είτε 30, δεν είναι τίποτα. Θα περάσουν και όπως έχουν περάσει τα προηγούμενα, θα περάσουν και τα επόμενα. Αλλά θα νικήσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα νικήσουμε. Θα βγούμε νικητές από αυτή τη ζωή. Ας το ελπίζουμε και ας το φροντίζουμε αυτό, διότι αυτός είναι ο υπέρτατος σκοπός αυτής μας της υπάρξεως. Με τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, τις πρεσβείες τους, ο Κύριος μας θα δει αν υπάρχει το καλό και η καλή προαίρεση και θα μας ανταμείψει στην αιώνια, στον παράδεισό του, στην αιώνια ζωή. Ας κοιτάξουμε λοιπόν έτσι τα πράγματα και ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε τις εντολές του Κυρίου να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Και δεν θα βγούμε οπωσδήποτε χαμένοι από αυτό. Ας αφήσουμε τον κόσμο να σέρνεται μέσα στην καταστροφή του, με τις ιδέες του, με τα μεγαλεία του, τα ψεύτικα, και ας κοιτάξουμε τη χριστιανική μας ζωή και την ψυχή μας. Αν χάσει την ψυχή του άνθρωπος, έχει χάσει τα πάντα. Ενώ αν χάσει τη ζωή του, δεν έχει χάσει τα πάντα, διότι η ψυχή είναι εκείνο που αξίζει περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό μας το έχει πει και ο Κύριος σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο Ευαγγέλιο. Μέχρι εδώ λοιπόν θα μείνουμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εκεί που έχουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου ότι σε εκείνον που θα νικήσει θα του δώσω να φάει από το ξύλο της ζωής του Παραδείσου, δηλαδή αυτό το ξύλο της ζωής που έχει ο Πατέρας μου για εκείνους που θα νικήσουν τελικά όλους αυτούς τους πειρασμούς σε αυτή τη ζωή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου συν Θεό, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί σε μια καινούργια εκπομπή μηνυμάτων Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε ο Θεός να σε έχει καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.